Αισθάνομαι λοιπόν ότι εάν συμβαίνει σε μένα αυτό, ενδεχομένως να συμβαίνει και στο 50% του ελληνικού πληθυσμού. Αισθάνομαι βέβαια ότι το 50% είναι μικρό ποσοστό που λέω. Αισθάνομαι ότι το ποσοστό των Ελλήνων που δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει ή τι θα μας συμβεί είναι πολύ μεγαλύτερο. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να κάνουμε μια εκπομπή για όλους αυτούς, για ξανθές, μελαχρινές, για αδαείς, για αρχάριους, για ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν γρή, ηλικιωμένους, γριές που λέει και ο Λαζόπουλος, μια εκπομπή για να εξηγήσουμε και σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού που δεν έχει ιδέα τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Και βάζω τον εαυτό μου πρώτο και καλύτερο, διότι θέλω να σας πω ότι μην με βλέπετε έτσι δυναμική, συχνά το παίζω ειδήμων σε όλα. Ειλικρινά σας μιλώ, έχω παιδευτεί πάρα πολύ με εντατικό φροντιστήριο στο σπίτι από το σύζυγο για να καταλάβω τι μου γίνεται. Για να τον δούμε. Καλησπέρα. Υπόσχεσαι ότι το φροντιστήριο που μου κάνεις το βράδυ που σε ρωτάω ότι πιο απίθανο και λίθο το κάνεις για τον κόσμο τώρα. Γιατί εγώ αποφάσισα να αποκαλυφθώ. Τόσο καιρό δεν καταλαβαίνω Χριστό. Να σας πω δύο-τρεις ειδήσεις γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρές. Τις τελευταίες στιγμές. Πριν από λίγο έδωσε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου η κυρία Μέρκελ. 4 ώρα Ελλάδος. Μείωση αυτή των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί θα γίνει. Θα γίνει για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα. Αυτό όμως ένα λεπτό. Θα πάρει λιγότερο από ένα λεπτό. Δηλαδή για να τα πουλάμε πιο εύκολα στο εξωτερικό. Για να έχουμε τα πια να έχουμε εξαγωγές που δεν έχουμε. Για να μπορούμε δηλαδή ό,τι παράγουμε να το πουλάμε πιο εύκολα. Να είναι πιο φτηνό, να το αγοράζουν οι ξένοι πιο εύκολα. Τα ξενοδοχεία της Ελλάδος για παράδειγμα είναι τα πιο ακριβά της Ευρώπης, το ξέρετε. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο στις Κάνες για τις οποίες μιλάμε είναι πολύ πιο φτηνό από τα ξενοδοχεία της Αθήνας. Σχεδόν μισή τιμή. Να πάρουμε ήρεμα τα πράγματα και να τα δούμε αναλυτικά. Πρώτο λοιπόν είναι ότι η μείωση των μισθών θα αφορά και μείωση ενδεχομένως ανά μήνα, αλλά είναι πιο εύκολο, φάνηκε πριν ένα μήνα, να έχουμε μειώσεις σε 13ο ή 14ο μισθό. Ο δεύτερος λόγος, γιατί ο πρώτος είναι αυτός που περιγράψατε, ο λόγος της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, ένα ακόμα σημείο το οποίο έχει να κάνει με τους μισθούς είναι το να γίνουν και οι επιχειρήσεις πιο ευέλικτες, πιο ανταγωνιστικές, να μειωθεί το κόστος ώστε να έλξουμε επενδύσεις από το εξωτερικό. Τώρα, αυτά όμως και τα δύο Νίκο, έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση. Νίκο, εδώ υπάρχει τώρα οι απολύσεις. Υπάρχουν, έτσι. Ένα λεπτό, υπάρχει και. Μπαίνει το στοιχείο των απολύσεων στις επιχειρήσεις. Υπάρχει και κάτι πιο συγκεκριμένο που θέλει το κοινό να ρωτήσει. Το καλοκαίρι αυτό που μας έρχεται τώρα. Ναι. Το επίδομα της άδειας στον ιδιωτικό τομέα θα το πάρουμε ή όχι. Όποιος το απαντήσει αυτό σήμερα θα είναι ανεύθυνος. Όπως δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Μπορεί να το πάρουμε και μπορεί να μην το πάρουμε. Αυτοί, και το επισήμανε ο Ντίνος πολύ σωστά στην αρχή που μιλάνε για τις καταθέσεις, πηγαίνετε στις τράπεζες, πάρετε τα λεφτά σας. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Άρα δεν το ξέρουμε ακόμα. Μάλιστα, δεν το ξέρουμε. Λέω όμως ότι αυτό που έχει σημασία είναι να βάλουμε στο πρόγραμμά μας ότι θα έχουμε περικοπές. Είναι βέβαιο αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δυστυχώς αυτές οι περικοπές θα παράξουν ύφες. Τι είναι ύφες? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όταν μια χώρα. Πόσα χρόνια δηλαδή το πληρώνουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Από την ίδρυσή του, από τότε που είμαστε μέλη. Εμείς και 182 χώρες. Ακριβώς. Προσέξτε τη λεπτομέρεια τώρα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι πολύ απλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ένα στόχο. Να μην χρεοκοπήσουμε. Έτσι. Και έχει ένα στόχο να μην χρεοκοπήσουμε, όχι γιατί μας αγαπάει. Γιατί αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία. Και δεν θα χρεοκοπήσουμε λοιπόν, για να πληρώνουμε τα δανεικά μας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έρθει εδώ και θα μας δώσει χρήματα, όχι γιατί μας αγαπάει, αλλά γιατί πρέπει να πληρώνουμε αυτά που ήδη χρωστάμε. Το χρέος μας θα αυξηθεί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι, έτσι όπως μας λένε, οικονομία. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα χρέη μας. Τα χρέη της Ελλάδας, για να λέμε και νούμερα, είναι αδιανόητα. Χρωστάμε 300 δισεκατομμύρια ευρώ. 300 αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που να χρωστάει τόσο πολλά χρήματα, 300 δις ευρώ. Μην το βάλουμε, είναι λάθος η ερώτηση, όχι από σένα, με ποια έννοια. Εμείς έχουμε και πολύ μεγάλο χρέος και άλλους δείκτες της οικονομίας οι οποίοι είναι πολύ κακοί. Η οικονομία μας είναι μια μικρή οικονομία. Μην συγκριθούμε λοιπόν, γιατί μπορεί μια άλλη χώρα να χρωστάει λίγο περισσότερα. Η χώρα αυτή όμως παράγει περισσότερα και έχει μεγαλύτερη οικονομία. Και η Γερμανία χρωστάει για παράδειγμα. Την καμπούρα μας. Η καμπούρα μας λοιπόν έχει γίνει τεράστια γιατί χρωστάμε πολλά χρήματα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έρχεται εδώ για να βεβαιωθεί ότι θα πληρώσουμε τα χρέη μας και δεν έχει καμία αναπτυξιακή λογική. Θα επιμένω να το λέω και να το φωνάζω.